Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα ότι και οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας και μάχης για τις επιδοτήσεις, που δεν μπήκαν. Τελικά, αύριο υπάρχει διαμαρτυρία στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τους κτηνοτρόφους. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Γρήλο Παπαδάκη, πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Μυλοποτάμου, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Σατζενάτη. Καλησπέρα, κύριε Σαφίδη. Καλησπέρα σας. Κύριε Παπαδάκη, τι είναι εκείνο το οποίο ετοιμάζεται λοιπόν αύριο και αν είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα σε μια σειρά κινητοποιήσεων που ενδεχομένως ετοιμάζεται? Γνωρίζουμε όλοι το τι έχει συμβεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις. Ήταν κάτι παραπάνω από ψαλιδισμένες. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Σατζενάκη. Ο κόσμος είχε ενημερωθεί τώρα και 2 χρόνια με τη νέα μεταβατική περίοδο, δηλαδή με την αλλαγή της νέας ΚΑΠ, το ότι θα υπήρξε μία σταδιακή περικοπή από 17 έως 22%. Δηλαδή αυτές τις ενημερώσεις μας είχαν δώσει από το Υπουργείο κατά τις επισκέψεις εδώ στην Κρήτη και στο Ηράκλειο και στο Μυλοπόταμο, δηλαδή στα Ζωνιανά, μία ενημέρωση που έγινε, αλλά και στο επιμελητήριο στον Ομό Ρεθύμνης που είχε γίνει και στα Χανιά ακόμα. Λοιπόν, είχαν γίνει δηλαδή συναντήσεις και στο Υπουργείο ακόμα. Ξέραμε την πληροφορία ότι θα ήταν μειωμένες οι επιδοτήσεις, ξαναλέω, από 17% έως 22% σταδιακά, από το 2023 έως το 2027. Εμείς λοιπόν είδαμε και διαπιστώσαμε ότι έγινε μια οριζόντια περικοπή από 30 έως και 50% της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης. Μείναμε λοιπόν έκπληκτοι. Μείνανε πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι και γεωργοί καταχρεωμένοι, πιο πολύ βέβαια κτηνοτρόφοι, γιατί μιλούμε ότι εδώ στην Κρήτη εάν ένας κτηνοτρόφος δεν πιστωθεί δεν μπορεί να τα βγάλει εις πέρας. Πλέον πίστοση δεν υπάρχει από καμία ένωση αλλά και από κανένα έμπορα, διότι τα χρήματα που είδε στο λογαριασμό έστω και για λίγα λεπτά ο κάθε παραγωγός δυστυχώς δεν φτάσανε. Απορροφηθήκανε και από τον ΕΡΓΑ, απορροφηθήκανε από άλλες κρατήσεις, απορροφηθήκανε βέβαια και από το χρέος που είχαν παραλάβει ή από ζωοτροφές ή από τριφύλια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε αυτή τη στιγμή πάρα πολλούς κτηνοτρόφους που δεν έχουν άλλη πίστοση. Δεν έχουν ζωοτροφές να ταΐσουν τα ζώα τους. Εμείς, ξαναλέω, μείναμε έκπληκτοι με αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, παρανόμησε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Σημαδράκος, τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Ο ευρωπαϊκός κανονισμός έλεγε αυτό που προανάφερα. Σταδιακή μείωση από το 23 μέχρι το 27, αναλόγως στη στρεμματική αξία αναπεριφέρεια. Από 17% έως 22%. Άρα εσείς αποδίδετε μεγάλες ευθύνες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Παπαδάκη, έτσι? Βέβαια, το έχουμε διαπιστώσει με όλα τα παιδιά που χειρίζονται τις πύλες εισόδου και ενημερώνονται, αλλά και εκτός αυτού βλέπουμε ένα Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, και στέλνει στον εισαγγελέα ένα φάκελο για τα λάθη που έχει δημιουργήσει ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Σημαδράκος, αλλά και ο οργανισμός ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή λάθη πληρωμών. Εμείς λοιπόν προχωράμε στη διαδικασία του συλλαλητηρίου αύριο για να προλάβουμε το μεγάλο χαστούκι που έρχεται το Δεκέμβριο. Διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά, κύριε Σφατζανάκη, κύριε Σαββίδη και κυρία Σφατζανάκη, το ότι το Δεκέμβρη το πρασίνισμα θα είναι ελλιπές, δηλαδή δεν θα υπάρχει πρασίνισμα. Υπάρχουν τα λεγόμενα οικοσχήματα που δεν ξέρει κανένας το τι ποσοστό θα αντικαταστήσει στο πρασίνισμα. Και αυτά πάνε για Μάρτιο, νομίζω, έτσι, ναι, η πληρωμή τους, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ σωστά, κυρία Σατζανάκη, το τονίζετε. Πάνε Μάρτιο και να δούμε, έτσι. Είμαστε επιφυλακτικοί με τα φαινόμενα που βλέπουμε από τον οργανισμό ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, τι έχουμε λοιπόν το Δεκέμβριο? Έχουμε μία πληρωμή που απομένει, δηλαδή με την περικοπή που έχουν κάνει, ένα 10%. Δηλαδή, η λεγόμενη καθάριση που γίνεται κάθε φορά, κύριε Παπαδάκη, ακριβώς, η οποία όμως έχοντας την εικόνα της προκαταβολής, η οποία ήταν πραγματικά απογοητευτική, δεν έχετε να περιμένετε και πολλά στην εκαθάριση. Η αλήθεια είναι αυτή. Προλαβαίνετε όμως με τις διαμαρτυρίες να γίνει κάτι?
Κυρία Σφαγιανάκη, ακούστε να δείτε. Εμείς δεν έχουμε πλέον χάσιμο χρόνο. Mm-hmm. Έχουμε πει ότι δεν θα γίνουμε ζητιάνοι στα λεφτά μας. Ναι. Διότι αυτά τα λεφτά προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον κάθε Έλληνα αγροτοκτηνοτρόφο. Λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν περικομμένα. Ναι. Όπως ακούγεται, ότι γιατί πάρα πολλοί αγροτοκτηνοτρόφοι νομίζουν ότι ήρθαν μειωμένα τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έχει ξεκαθαριστεί. Όχι, δεν έχουν έρθει μειωμένα τα χρήματα. Δύο δις πήρε η Ελλάδα και κάτι εκατομμύρια, 170-180 εκατομμύρια, να μην τα λέμε χοντρικά. Λοιπόν, 2-180 εκατομμύρια, πήρε το 21, πήρε το 22, τα ίδια χρήματα πήρε και το 2023. Τα χρήματα ήταν τα ίδια ακριβώς για την Ελλάδα. Τα 180 λοιπόν εκατομμύρια που είναι ελλειπείς στην προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης, πρέπει να ψάξουν τα χρήματά μας που πήγανε και γιατί περικοπήκανε. Κύριε Παπαδάκη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε ένα πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και κρύβεται. Δεν έχει βγάλει μια ξεκάθαρη ανακοίνωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μας πει γι' αυτό το λόγο έγινε η οριζόντια περικοπή, γι' αυτό το λόγο μειώθηκε η στρεμματική αξία του κάθε παραγωγού. Δεν έχουμε εικόνα καθόλου. Με τις ενδιάμεσες λοιπόν διορθώσεις, τι γίνεται που περιμέναμε αυτές. Κάποια στιγμή ακούστηκε ότι μπορεί να υπάρχει μια ενδιάμεση πληρωμή. Ναι, και ενδιάμεση πληρωμή. Ενδεχομένως για να χρυσώσουν και λίγο το χάπι στους αγρότες. Εμείς πλέον δεν πιστεύουμε κανένα. Δεν πιστεύουμε, το λέω κατηγορηματικά, εάν δεν δούμε χρήματα στο λογαριασμό. Mm. Δηλαδή μια συμπληρωματική πληρωμή. Τι ποσοστό θα είναι αυτή η συμπληρωματική πληρωμή? 100, 200 ευρώ στο καθένα όπως τα έχουμε ξαναδεί. Αυτά λοιπόν δεν θα τα ξαναεπιτρέψουμε, κύριε Σαββίδη και κυρία Σφαγιανάκη. Εμείς ζούμε σε άδειες συνθήκες στον πρωτογενή τομέα και ειδικά στην κτηνοτροφία. Ζούμε σε ένα νησί πολύ δύσβατο, πολύ μειονεκτικό. Έχω πει εκατομμύρια φορές και το ξαναλέω για άλλη μια φορά μέσα και από την εκπομπή σας, αλλά και από όλα τα ΜΜΕ. Το μοντέλο που έχει η υπόλοιπη πυρωτική χώρα, το να βγαίνει σε ένα τρακτέρι και να βάζει τον αυτόματο πιλότο να καλλιεργάς, η Κρήτη δεν θα το δει ποτέ. Ποτέ. Έχουμε ένα τεράστιο, τεράστιο κόστος παραγωγής εδώ στην Κρήτη, διότι η Κρήτη ξέρουμε ότι διαχωρίζεται δυστυχώς από πάρα πολλά ναυτικά μίλια. Uh-huh. Η Κρήτη δικαιάται πάρα πολλά χρήματα και πρέπει να τα διεκδικήσει και να τα πάρει. Και δεν κάποια στιγμή, κύριε λοιπόν Παπαδάκη, καλό θα είναι και ο κόσμος της παραγωγής και ο κτηνοτροφικός κλάδος και ο αγροτικός κλάδος να ενισχύονται και να στηρίζονται και να παίρνονται οι αποφάσεις στην βάση και των αναγκών που έχει ο κάθε τόπος. Είναι αυτό ακριβώς που λέτε. Η Κρήτη έχει συγκεκριμένες ανάγκες που ενδεχομένως άλλοι κτηνοτρόφοι σε άλλες περιοχές της χώρας να μην τις έχουν. Όχι ότι διαχωρίζεται αυτό ως κλάδος, αλλά είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει κάθε τόπος. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Σωστά, κύριε Σφαγιανάκη. Ακούστε να δείτε. Ένας που δεν ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα νομίζω ότι είναι εύκολο. Εύκολο είναι να κάτσει σε έναν καναπέ και να παρατηρήσει ένα έργο. Λοιπόν, ο πρωτογενής τομέας, ειδικά στην κτηνοτροφία, και μετά θα έρθω στη γεωργία. Γιατί τη χάνει ο κάθε κτηνοτρόφος να είναι και γεωργός. Ναι. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει πρόβατα και να μην έχει ελιές. Ναι. Εδώ στην Κρήτη λοιπόν έχουμε ένα τεράστιο, μα τεράστιο βάρος στην πλάτη μας, που λέγεται κόστος παραγωγής. Στην υπόλοιπη πρωτική χώρα, όταν λοιπόν πάει και αγοράζει ο κάθε κτηνοτρόφος 32 λεπτά το τριφύλι, εδώ το πληρώνουμε 59 με 60 λεπτά. Φανταστείτε λοιπόν ότι είναι τα μισά ακριβώς. Να φανταστείτε ότι στην υπόλοιπη πυρωτική χώρα ταΐζουν 60 με 70 μέρες το χρόνο. Εμείς εδώ στην Κρήτη ταΐζουμε 365 μέρες το χρόνο. Λοιπόν, αυτά το περιγράφετε με αριθμούς και με στοιχεία, κύριε Παπαδάκη, και είναι χαρακτηριστικές οι διαφορές. Μα έτσι είναι, έτσι είναι, κυρία Σφαγιανάκη, ακούστε να δείτε, ακούστε να δείτε. Εδώ στην Κρήτη, πραγματικά είναι η καρδιά της κτηνοτροφίας. Δεν υπάρχει κτηνοτρόφος να μην έχει 500.000 και 1.500 ζώα. Μιλούμε για μια πολύ μεγάλη κτηνοτροφία σε όλο το νησί, από ανατολικά μέχρι δυτικά. Και το έχουμε αποδείξει και το ξέρουν πάρα πολλοί. Η Κρήτη έχει δώσει αριθμητικά και τόνους, δηλαδή σε κιλά αρνιά που σφάζει, αλλά και σε κιλά γάλα που παράγει.
το ξέρετε ότι έχουν κατέβει πάρα πολλές εταιρείες και έχουν φτιάξει πρατήρια εδώ σε κάθε νομό της Κρήτης για να απορροφάνε το γάλα. Μιλούμε για χιλιάδες τόνους, κυρία Σφατζανάκη. Δεν μιλάμε για απλούς τόνους, για χιλιάδες τόνους. Λοιπόν, η Κρήτη παράγει και το έχει, ξαναλέω, αποδείξει πάρα πολλές φορές. Εμείς έχουμε φωνάξει, έχουμε επισκεφτεί επανελειμμένες φορές, εκατομμύρια φορές το Υπουργείο και με προηγούμενους υπουργούς. Τα έχουμε θέσει τα θέματα. Δυστυχώς όμως δεν μας έχει ακούσει κανένας. Mm-hmm. Κύριε Παπαδάκη, καταλαβαίνουμε ότι είναι η πρώτη κίνηση η αυριανή. Να τελειώσω. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα υπουργό που λέγεται Λευτέρης Αβγενάκης. Είναι από μία ορεινή περιοχή, τα έχουμε συζητήσει. Έχει μία εικόνα για την Κρήτη. Έχει μία εικόνα για την Κρήτη. Πιστεύουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι το θέμα της Κρήτης θα λυθεί. Εμείς όμως η κίνησή μας αύριο είναι ενάντια προς τον ΟΠΕΤΖΕΠΕ. Έχουμε δει επανελειμμένα χρόνια, κυρία Σφατζανάκη και κύριε Σαββίδη, χρόνια προβλήματα από τον ΟΠΕΤΖΕΠΕ προς τον πρωτογενή τομέα. Κάπου πρέπει, δηλαδή όταν λένε και οι παλιοί μας έφταξε ο κόμπος το χτένι, το χτένι έσπασε, τελείωσε. Είστε σαφείς κύριε Παπαδάκη. Δεν μπορούμε πλέον να αντέξουμε με αυτές τις συνθήκες. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη συζήτηση. Θέλω να τονίσω όμως για αύριο. Αύριο λοιπόν 11 η ώρα έχουμε δώσει ραντεβού άπαντες στον ΟΠΕΤΖΕΠΕ Ηρακλείου. Εμείς εδώ στο Μυλοπόταμο, γιατί αυτή τη στιγμή μας βλέπουν πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι και αγρότες και εμεί, γιατί αυτό το πρόβλημα δεν είναι μόνο στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, είναι και δημόσιοι υπαλλήλοι που απορροφάνε επιδοτήσεις. Πρέπει λοιπόν αυτό το πρόβλημα που είναι όλονο άπαντες, πρέπει να κατέβουν αύριο κάτω. Παρατηρητές του καναπέ δεν θα δεχτούμε, γιατί τους δεχόμαστε τόσα χρόνια. Το ότι κάθεται ο καθένας στον καναμπέ και λέει «Α, θα πάει ο Παπαδάκης ή θα πάει ο Α ή ο Β και θα του λύσει το πρόβλημα». Όχι. Θα τιμωρηθούν, το λέω κατηγορηματικά, όποιος είναι παρατηρητής του καναμπέ θα τιμωρηθεί από εμάς τους ίδιους. Διότι και εμείς απογοητευόμαστε από την απουσία του κόσμου. Μάλιστα. Δυναμικό το καλεσμα, κύριε Παπαδάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα και τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλές εκπομπές σας εύχομαι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα που μου κάνατε στην εκπομπή σας. Εμείς ευχαριστούμε. Καλά. Χαρά είναι δική μας. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ο κόσμος της παραγωγής είναι αγανακτισμένος, το βλέπετε φίλες και φίλοι. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την Κρήτη το κομμάτι των ενισχύσεων, των επιδοτήσεων, των άμεσων ενισχύσεων και των επιδοτήσεων λοιπόν, το οποίο δεν μπορούμε και εμείς να μην το καταγράφουμε εδώ καθημερινά σχεδόν από την εκπομπή, φιλοξενώντας φυσικά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε αυτή την κατανομή, έτσι όπως έγινε με τη μορφή που έγινε. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε σε λίγο.